Αυξημένο ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων εναντί της COVID-19 καταγράφεται στη χώρα, με σχεδόν 30.000 άτομα ηλικίας 12 έως 17 ετών να έχουν σπεύσει να κάνουν το εμβόλιο την τελευταία εβδομάδα. Μεγαλύτερη συμμετοχή αναμένουν οι αρμόδιες αρχές με την ενεργοποίηση και τη δυνατότητα εμβολιασμού από τους παιδιάτρους, κάτι που αναμένεται να γίνει το αργότερο αρχές Οκτωβρίου. Και αφού δεν πείθονται μερικοί από τους συμπολίτες μας για να κάνουν το εμβόλιο, και αφού η πράξη αποδεικνύει ότι οι μελέτες που γίνανε μέχρι στιγμής και γνωρίζουμε ότι στα παιδιά από 12 μέχρι και 17-18 ετών είναι ασφαλές το εμβόλιο, εγώ γιατί να πω ότι είμαι αντίθετος με το εμβόλιο. Πάντως σε δημόσια συζήτηση υπάρχουν ωστόσο ακόμα κάποιες επιφυλάξεις από πλευράς των γονέων. Αυτό που εμείς θεωρούμε είναι ότι και ο αναγκαίος εμβολιασμός και τα τεστ και οι μάσκες δεν αρκούν για να δεν αρκούν μόνα τους ως μέτρα για να μιλάμε για ασφαλή λειτουργία, ας πούμε, των σχολείων. Κατά τη γνώμη μας, ο εμβολιασμός χρειάζεται να είναι εθελοντικός και μαζικός και να συνοδεύεται με πρόληψη και προετοιμασία πριν το εμβόλιο, αλλά και τακτή παρακολούθηση των μαθητών μετά τον εμβολιασμό. Ξέρετε, οι περισσότερες οικογένειες δεν ανήκουν στους περιθωριακούς του αντιεμβολιασμού, σε αυτό το μόρφωμα, τέλος πάντων, το κίνημα. Δεν είναι έτσι. Έχουν φόβους, έχουν επιφυλάξεις. Στο 1 εκατομμύριο που εμβολιάστηκαν στη χώρα μας, πόσοι κάναν παρενέργεια? 5, 10, 15, 20, 25, 30, πόσοι πεθάνανε? Αριθμό θέλω. Ακριβώς. Δεν μπορώ να... Προσέξτε, και έχει σημασία. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Εγώ σαν γιατρός γνωρίζω. Περιμένετε λίγο. Σαν γιατρός γνωρίζω την πραγματικότητα. Τι λέμε στο εμβολιαστικό κέντρο? Ότι ο άνθρωπος που θα κάνει το εμβόλιο θα μείνει για 20-30 λεπτά. Διότι γνωρίζουμε ότι κάτι πρωτόγνωρο μπορεί να μας κάνει αλλεργία, αναφυλαξία. Εγώ σας βεβαιώνω, αλλεργία έχω και πήγα και το έκανα. Εγώ έδωσα εντολή και υπέγραψα να μου το κάνουν. Γιατί έχω πολλά προβλήματα. Σας ρωτάω, με συγχωρείτε. Έχει σημασία να καταλάβετε αυτό που λέω. Εάν εσείς ήσασταν στη δική μου τη θέση, για πείτε μου, εγώ σαν γιατρός σκέφτομαι, συνάντησα στον δρόμο άνθρωπο που νόσησε. Πώς είστε, κύριε? Μια χαρά, γιατρέ, είναι ένα σφίξιμο στην καρδιά, ένα σφίξιμο στο στήθος. Και η απάντηση μου, μη στεναχωριέσαι, θα περάσει. Δεν έκανα 5 βήματα, το ιατρικό μυαλό μου είπε, όχι Θεέ μου, σε παρακαλώ αυτόν τον άνθρωπο μην τον κάνει σύνωση στα πνευμόνια, γιατί αν χάσει την ελαστικότητα τέλειωσε. Θα μπορεί μετά από ένα εξάμηνο να ζει μόνο με το φορητό μηχάνημα να παίρνει οξυγόνο. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως σε δηλώσεις της στο Ράδιο 1 στους 90,5 η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Πειραιά, κυρία Ματίνα Παγώνη, ξεκαθάρισε ότι οι γονείς πρέπει να πάνε να εμβολιάσουν άφοβα τα παιδιά τους. Και βέβαια αυτό που πρέπει να παροτρύνουμε είναι τους γονείς για τα παιδιά. Τα ποσοστά είναι 13% 12-15 και 21% 15-17. Είναι πολύ χαμηλά ποσοστά για λειτουργία σχολείων. Είναι σημαντικό να φτάσουμε το τείχος ανοσίας για να κάνουμε ένα διαφορετικό φθινόπωρο και χειμώνα. Και να μην έχουμε πάλι τα ίδια με κρούσματα, με σχολεία να αναγκαστούν κάποια στιγμή, αν πια φτάσουν τα κρούσματα τόσο πολύ, να τα κλείσουν, που δεν θέλουμε με τίποτα. Να κλείσουν σχολεία, να κλείσουν πανεπιστήμια, να κλείσουν καταστήματα, να κλείσουν τα πάντα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά. Υπάρχει περίπτωση με τόσο ποσοστό εμβολιασμένο να ξανακλείσουν τα πάντα, κυρία Παγώνη? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια, αλλά ποτέ στη ζωή μας έχουμε μάθει να μην λέμε ποτέ δεν θα γίνει αυτό, γιατί καμία φορά είδατε πόσες φορές έχουμε διαψευθεί.